Και αυτό εδώ είναι το γραφείο μου. Εδώ έχουμε τα νουμπόλα, τα οποία είναι για δοκιμή. Τεστ. Κάποια έχουμε για τα τεπών, θερμόμετρα, καφές, όλα τα απαραίτητα. Πάμε να στήσουμε λίγο το πίσω όμως, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα βλογκάκι. Ένα COVID βλογκάκι. Σήμερα θα δούμε κάποια πράγματα. Έχω τους ατμοποιητές μου στημένους. Έχω κάποιους άλλους εδώ πίσω για να στήσουμε, για να μήπως δοκιμάσουμε κανένα υγρό. Θα δούμε πώς θα πάει η κουβέντα. Okay. Πάμε να στήσουμε το background. Και εδώ βλέπετε, δεν είναι έτσι όπως το στείνω στο live, αλλά είναι ένα προσωρινό για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ωραίο φόντο. Λογικά εδώ έχω κάποια μανδαλάκια. Στήσουμε όσο πιο πρόχειρα γίνεται. Καλό. Καλό. Special. Δεν φαίνεται και η πράσινη κουρτινούλα. Ζηβέψεις, here bitches. Είμαστε εδώ με COVID για άλλη μια φορά. Είμαστε day 3. Βασικά δεν είμαστε. Είμαι day 3. Λαμβάνω διάφορα μηνύματα από φίλους που αναφέρουν περαστικά και όλα τα σχετικά. Βασικά με εντυπωσίασε ένα παιδί το οποίο μου στείλε ότι ψέματα, αλλά μην τα πιστεύεις, βγες και έξω κανονικά, ότι μην καραντίνα, ούτε καραντίνα μην κάτσεις, γιατί είναι όλα ψέματα. Είναι πως κάπως μου το έγραψε, τέλος πάντων, ότι είναι όλα αυτή η αχτά υποκινούμενα για να μας κρατήσουν μέσα, να μας κόψουν την άποψή μας και αυτά. Βασικά τα γράφω όλα αυτά μέσα από ένα πληκτρολόγιο, αυτό τα λέει όλα. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να βγει έξω στην πλατεία και να καίει το σουτιέν του, για να μπορέσει να δώσει μια ένταση σε αυτά που έλεγε και σε αυτά που πιστεύει και όχι να είναι από το πληκτρολόγιο του καναπέ του. Αλλά anyway, ποιος είμαι εγώ να κρίνω και να πω το οτιδήποτε. Ποιος να μου μιλήσει με ένα βασικά για COVID, για συμπτώματα και για αυτά, ό,τι και να μου πείτε. Είτε αυτοί που υποστηρίζετε, είτε αυτοί που είσαστε κατά, είτε αυτοί που είσαστε φανατικοί και τα σχετικά. Τα γράφω κανονικά, εγώ ξέρω το δράμα το οποίο βιώνω τον τελευταίο χρόνο. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα είναι η τρίτη φορά που περνάω COVID και όχι η δεύτερη επίσημα. Γιατί είχα περάσει και την Δέλτα, την πρώτη, τότε που δεν υπήρχαν τεστ. Δεν ξέραμε καν τι ήταν ο COVID στην Ελλάδα. Το ακούγαμε στην... κάναμε τότε τα αστεία με τους Κινέζους και με τους Ιταλούς που τα ακούγαμε στην Ιταλία. Και στην Ελλάδα ακόμα δεν ξέραμε τι ήταν. Ήταν τον Ιανουάριο του 20. Από Γενάρη σε Γενάρη με πάει, Ιανουάριο του 20. Ιανουάριο του 22 και Ιανουάριο του 23. Βασικά, αν θυμάμαι καλά τις ημερομηνίες, είμαι μία εβδομάδα μετά τον περσινό COVID. Αν το υπολογίσεις και ημερολογιακά με βάση ναι, παίζει να είμαι και στις ίδιες μέρες. Μπορεί. Δυστυχώς και αυτή τη φορά το περνάω βαριά. Εντάξει, τώρα είμαι αρκετά κουμπωμένος, έχω πάρει αρκετά για να μπορέσω να είμαι χαλαρός, πήρε τόσο πολύ συγκριτικά που πέρσι που δεν είχα. Αυτό που συνεχίζει πάρα πολύ άσχημα είναι ο πονοκόκαλος, πάρα πολύ πονοκόκαλος, υπερβολικά πολύ, ειδικά το βράδυ. Μου είχε ανεβάσει και αρκετά υψηλό πυρετό. Κάποια στιγμή είχε φτάσει 39,5. Ναι, για μένα είναι υψηλός πυρετός, για κάποιον άλλον ίσως όχι. Λοιπόν, ατμίζω, ας πούμε, ότι μπορώ να ατμίσω στον tripod το 2. Κάνω το high wheelers, το αμπάριλο. Κάτσα να γεμίσουμε και πρέπει να θέλει και αλλαγή από βαμβάκι. Όχι, μαλακίζει λίγο, προχθές άλλαξα βαμβάκι. Βασικά πως κόλλησα. Δεν κόλλησα πάλι για άλλη μια φορά έξω, δεν κόλλησα πάλι για άλλη μια φορά στη δουλειά παράδειγμα. Κόλλησα μέσα από το σπίτι, αρρώστησε ο γιος μου μικρός. Την Τετάρτη... κάτσα να το καθαρίσω λίγο. Την Τετάρτη το απόγευμα ανέβασε πυρετό, δεν έδειξε κάτι και το τεστ. Την Πέμπτη όμως βρέθηκε θετικός.
Αποτέλεσμα, δεν βρισκόταν με τον παππού και τη γιαγιά μαζί. Οπότε αμέσως έφυγα από τη δουλειά για να μπορέσω να τον απομονώσω στο σπίτι. Μήπως και καταφέρουμε και δεν κολλήσουν. Τα λέγα, κολλήσαμε όλοι. Μη δεν τους ξέρουμε. Παππούδες, γιαγιάδες, γυναίκες, αδέρφια. Όχι, δεν ήμουν τελευταίος. Τελευταίος ήμουν. Συγγνώμη γιατί. Αλλά είναι αναγκαίο κακό. Και αυτή η καρέκλα ακόμα. Δεν την έχω φτιάξει. Ωραία. Οπότε είμαι τρίτη μέρα τώρα. Η δεύτερη. Δεύτερη μέρα, δεύτερη. Είμαι δεύτερη μέρα, δεύτερη μέρα. Anyway. Μην κολλήσετε, παιδιά, όσοι μπορείτε. Δεν έχει να κάνει με εμβολιασμένους, ανεμβολιαστούς, αλλά... Δυστυχώς, για όσους γνωρίζατε το θέμα που περνούσα εδώ και ένα χρόνο με τα long COVID συμπτώματα, δυστυχώς επανήρθε. Χθες όχι, σήμερα όμως ξαναξεκίνησαν οι περίεργες μυρωδιές, οι περίεργες γεύσεις και γενικά όλα περίεργα. Οπότε day 2 είναι. Μέρα δεύτερη. Γιατί τα λέω αγγλικά, γιατί, διόσον. Θα παρατηρήσατε τον τελευταίο καιρό ότι γίνονται διάφορα στο ελληνικό YouTube και επειδή δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ, απέχω από κάποια πράγματα, αλλά βασικά είμαι στην μια οικογένεια ολοκληρή σε καραντίνα, οπότε δεν έχω τι να κάνω. Ούτε αυτό βασικά έχω κουράγιο να κάνω, γιατί μετά απαιτεί μοντάζ. Γιατί ούτε υγράκια δεν μπορώ να δοκιμάσω. Η γεύση μου, όπως είπα, έχει περιοριστεί πολύ. Δεν έχω χάσει τη γεύση, απλά έχουν ξεκινήσει και μου μυρίζουν αρκετά πράγματα περίεργα. Ευχαριστώ πάντως όλο τον κόσμο για τις ευχές του, για τα μηνύματα υποστήριξης και τα σχετικά. Να είστε καλά. Πέραν από αυτά, όμως, τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες δέχομαι πολύ έντονη κριτική για πράγματα που πιθανόν δεν ήξερα ότι συνέβαιναν. Και τι εννοώ με αυτό. Ακόμα και από τους ίδιους μου τους συναδέλφους μερικές φορές έχει παιχτεί κριτική, γιατί έχει θεωρηθεί ότι ίσως γίνονται σκεμμένα κάποια πράγματα. Το αποτέλεσμα ότι ενοχλούμε τόσο πολύ, μα τόσο πολύ, όπου παίζει να έχω κόψει 2 φόρμες από το πολύ ξύσιμο. Αυτό που με ενοχλεί πραγματικά, όχι, δεν με ενοχλεί βασικά, απλά να έχουμε ένα λίμα, είναι ότι έχουν μπει στη διαδικασία ακόμα και από ανώνυμα προφίλ, ακόμα και με μήνυμα από κινητό, να μου στείλουν μηνύματα, δηλαδή του τύπου, ας πούμε, το μήνυμα που είχα λάβει, δεν το έχω. Ο οποίος βρήκα και επικοινώνησα με το άτομο αυτό. Λοιπόν, το σώμα μου έγραφε με ένα κλικ, λέει 300 νούμερα και ξαφνικά λέει τα χάσαμε. Μαλάκες ψεύτες, λέει, μας δουλεύετε όλοι, σας μπότ παντού, ρε, να σας λεβαίνει. Τέλος πάντων, ο κόσμος λέει πως με ένα κλικ βγαίνουν τα νούμερα. Anyway, με ένα κλικ δεν βγαίνουν τα νούμερα. Εγώ αυτό το νούμερο βασικά το εντόπιζα, επικοινώνησα. Η φάση η οποία παίχθηκε ήταν ότι κάποιος χρησιμοποίησε αριθμό άλλου άγνωστου, δεν ξέρω με τι αιτιολογία, για να στείλει μήνυμα σε μένα. Anyway, στην Κοσμοτέ δεν δουλεύω, οπότε δεν μου είναι δύσκολο να εντοπίσω ένα νούμερο. Πώς μπαίνει όμως ένας άνθρωπος σε μια τέτοια διαδικασία? Για να μπει ένας άνθρωπος σε μια τέτοια διαδικασία σημαίνει ότι κάτι υπάρχει από πίσω. Και λόγω των πρόσφατων γεγονότων, των οποίων είχαν γίνει με τον ακατανόμαστο, θα πω πλέον, θα αφαιρέσω το ξεφτύλας, γιατί τον έχει ενοχλήσει πάρα πολύ. Το έχει πει σε πολλούς κοινούς γνωστούς μας. Και το ξεφτύλας δεν πήγαινε σε αυτό που έκανε μόνο.
ο Ξαρτήλας πήγαινε στην όλη συμπεριφορά και αντιμετώπιση όλου του πράγματος, ακόμα και τώρα. Είδαμε ψεύτικα προφίλ να γράφουν και να αναφέρονται συγκεκριμένα σε μένα. Ποια είναι η γνώμη μου τώρα σε όλο αυτό? Η γνώμη μου είναι ότι βασικά όταν είχαν γίνει εκείνα τα live τα σχετικά, ας πούμε, αυτοί οι οποίοι είχαν βγει και είχαν μιλήσει ευθέως ήταν ο Σπύρος ο Τσιμούρης, ήμουνα εγώ την επόμενη μέρα και ήταν και ο Νίκος ο Ράμψης, ο οποίος αδεμφισβήτητα δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσει το θέμα να πάει έτσι. Οι υπόλοιποι το πήραν απλά λίγο πιο χαλαρά, κάνοντας αυτή την ορθή αναφορά τους, λέγοντας την άποψή τους και τη γνώμη τους, τοποθετήθηκαν μέχρι εκεί που ήθελαν, χωρίς να έχουν μεγάλες εντάσεις. Εγώ ίσως το πήρα λίγο πιο προσωπικά λόγω προηγούμενων καταστάσεων που είχα και μου βγήκαν και άλλα πράγματα μπροστά. Το αποτέλεσμα, ότι θεωρώ ότι δεν είχε το θάρρος και τα κότσια να βγει και να μιλήσει για εμένα ευθρασός μπροστά σε μια κάμερα, γιατί βασικά δεν θα είχε κάτι να πει. Δεν έχω δώσει δικαίωμα και λαβή σε κανέναν, δεν έχω κάνει τίποτα. Με αποτέλεσμα ότι είδαμε πολλά ψεύτικα προφίλ πολλές φορές να τοποθετούνται, π.χ. ο Strike Vapor, μάλλον κουραστήκανε να ασχολούνται, και να αναφέρεται προς το όνομά μου ως ανέκδοτα, ως γελία πράγματα και τα σχετικά. Εγώ ρωτάω εσάς, το κοινό δηλαδή που βλέπετε, έχει τελικά τόση σημασία για εσάς τι νούμερο θα γράφει κάπου εδώ, συνήθως το βάζουμε YouTuber, την ώρα που μας παρακολουθείτε, ή έχει σημασία αυτό που μπαίνετε να δείτε, είτε γιατί σας αρέσει, είτε γιατί περνάτε καλά, είτε γιατί γελάτε, είτε γιατί είναι γελίος αυτός που βρίσκεται από την κάμερα, είτε γιατί δεν έχετε τίποτα να κάνετε, οπότε το live της Τρίτης είναι απλά μια συνήθεια που θα μπείτε να δείτε. Άρα έχει τόση πολύ σημασία για εσάς τι νούμερο γράφει εκεί, γιατί θα σας πω ότι για μένα ουσιαστικά δεν έχει. Και ναι, έκανε κάποιες εκπομπές ο Σπύρος ο Τσιμούρης και καλά έκανε και τις έκανε. Και έχουμε πει και κάποιες απόψεις σε ένα chat εκεί που έχουμε κάποιοι YouTuber όλοι μαζί. Μερικοί από τους YouTuber, τέλος πάντων. Και έχουμε αναλύσει διάφορα πράγματα. Και ναι, τα νούμερα μας ενδιαφέρουν όλους. Τα νούμερα μας ενδιαφέρουν όλους για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Και για το ψωνισμά μας, και γιατί αυτό που κάνουμε θέλουμε να φαίνεται σε κόσμο. Και γιατί αυτό το πράγμα μετράει σε κάποια χρήματα που πιθανόν να βγάλουμε από το YouTube, σε θέμα προβολών, σε θέμα διάρκειας και ροής, ζωντανής ροής, ή θέμα ταυτόχρονων θεατών στη ζωντανή ροή. Αλλά και μετά, γιατί δεν έχει σημασία μόνο το πόσοι σε βλέπουν live, αλλά στο διάστημα του, ξέρω εγώ, 3-5 ημερών, μιας εβδομάδας, ότι θα σε έχει δει ένας 1000 αριθμός ατόμων, ξέρω, 1000, 1500, 2000 άτομα. Αυτό για εμάς μας ενδιαφέρει. Ο οποίος σας πει δεν τον ενδιαφέρει καθόλου, θα σας πει ένα πολύ μεγάλο ψέμα, γιατί έχει σημασία γιατί το κάνουμε αυτό. Υπάρχουν δυστυχώς ανθρώποι γενικά στο YouTube οι οποίοι ζουν για αυτό. Δεν μιλάω μόνο για το ατομιστικό, μην παρεξηγηθώ. Γενικά όμως υπάρχουν ανθρώποι οι οποίοι ζουν για αυτό. Ξύπναν και κοιμούνται με το YouTube, με τις προβολές, με το φαίνεστε, με. Εγώ προσωπικά για μένα θα πω ότι όταν ξεκίνησε όλο αυτό, και το ξέρετε γιατί μαζί μου ήσασταν, είχα ξεκινήσει δειλά-δειλά κάποια live προ-κορονοϊού στο Vape Corner μαζί με τον φίλο μου τον Πάνο και τον φίλο μου τον Άκη. Το οποίο το κάναμε με όλη μας την αγάπη και γιατί περνάγαμε καλά. Τότε να σας πω την αλήθεια, δεν παρακολουθούσα ατμιστικό YouTube, ελάχιστα. Δεν θα σας πω ψέματα ότι θυμάμαι ποιον έβλεπα. Λογικά θα έβλεπα Λαζάρου, Κώστα Vape Like Geek και Ράμψη. Δεν θυμάμαι άλλους. Πιθανόν να βλέπα και όλους τους YouTubers της εποχής, δεν θυμάμαι τώρα, δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή το μυαλό μου μπορεί να πει και να θυμηθεί. Τόσο πάντων την περίοδο του COVID ξεκίνησα κι εγώ νομίζω στις 20 Μαρτίου ήταν που ξεκίνησα το πρώτο επίσημο live, ας πούμε, σαν στις εκέρχομαι, όπως λέγονταν η εκπομπή. Με το που κλείσαμε δηλαδή στην καραντίνα. Δεν είχα τι να κάνω, μου άρεσε όλο αυτό το πράγμα.
Ναι, το έκανα για να βοηθήσω και κόσμο, αλλά δεν ήταν καθαρά για να βοηθήσω κόσμο. Ήταν ότι να μοιραστώ όλο αυτό που κάνω, το κομμάτι του ψωνίσματος, γιατί αν δεν έχεις ψώνιο επάνω σου, δεν το κάνεις αυτό. Αν πει κάποιος και σου πει και βγει και σου πει ότι δεν είμαι ψωνάρα, με την καλή έννοια πάντα σε εισαγωγικά το βάζω, έτσι. Δεν είπαμε ψωνάρα ψωνισμένος μέχρι αηδία στέρμα και αυτά. Το έχουμε δει και αυτό στο ελληνικό YouTube. Αλλά πρέπει να έχεις αυτό το θράσος για να έχεις τα κότσια και τα καρύδια να κάθεσαι μπροστά από μια κάμερα και να λες κάποια πράγματα και να δημιουργείς είτε βιντεάκια, είτε με παρουσιάσεις, είτε review, είτε οτιδήποτε. Οπότε, ναι, θέλει να έχεις με τη θετική έννοια της motion ένα μικρό ψώνιο επάνω σου. Βλέπε λοιπόν λόγω του παρελθόντος μου ότι είχα αυτό το ψώνιο και μου άρεσε όλο αυτό. Βλέπε ότι βρήκα μια ευκαιρία να πω αυτά που νιώθω, να κάνω αυτά που νιώθω. Έφτιαχνα και τις αντιστάσεις μου. Τότε ήμουν καλά, τότε ήμουν αρκετά δυνατά, γιατί μέχρι τότε ασχολούμουν ευτυχώς με το εξωτερικό και όχι με την Ελλάδα. Δυστυχώς μετά τον COVID έπρεπε να ασχοληθώ με την Ελλάδα. Και μετά από 1,5 χρόνο, 2 περίπου, απλά σταμάτησα να ασχολούμαι με το θέμα αντιστάσεων στην Ελλάδα. Δεν αξίζει καν τον κόπο. Δεν φταίγατε εσείς γι' αυτό. Φταίνε πολλά άλλα πράγματα στην Ελλάδα. Και ξεκίνησα και εγώ το YouTube για το ψωνιστικό κομμάτι μου, γιατί δεν είχα τι να κάνω, γιατί ήμουν άνεργος. Ήμουν άνεργος επί 1 χρόνο. Ναι. Οπότε κάποια στιγμή το YouTube ήταν το μόνο μου εισόδημα. Και ναι, συγκριτικά με άλλους YouTuber που παρόλο που δεν φαίνεται, γιατί εγώ δεν έχω ένα κάρο μικρογραφίες γύρω-γύρω στο background μου να φαίνονται ως χορηγοί. Υπήρχαν χορηγοί από πίσω, οι οποίοι κάποιοι φαινόταν γιατί είχαν τεράστιο background της replay smoke από πίσω, που τόσο με κανακρίνατε, τόσο σας είχε θίξει τα σπίτια, σας έκαψε τα σπίτια, σας είχε βρει στη μάνα και τον πατέρα και βγαίνατε όλοι και λέγατε το μακρύ σας και το κοντό σας. Ποτέ όμως δεν σκέφτηκε κανείς ότι εγώ παίρνω ένα μηνιάτικο από την τάδε εταιρεία που βρίσκεται πίσω. Όπως και πολλές εταιρείες δεν ήρθαν λόγω αυτής της εταιρείας που ήταν πίσω και τα σχετικά είχε, τα υπέρ του και τα κατά του. Είναι όμως όπως όταν επιλέγεις μια δουλειά. Επιλέγεις να πάνε να δουλέψεις στην τάδε επιχείρηση, γιατί αυτή τη στιγμή αυτή η επιχείρηση ήταν διαθέσιμη να πάνε να δουλέψεις, είναι κάτι που μπορείς να κάνεις και σου προσφέρει ένα εισόδημα. Έτσι λοιπόν και εγώ. Αλλά παράλληλα με τη Replace υπήρχαν και 2-3 άλλες εταιρείες χορηγοί, οι οποίοι δεν χρειάζονταν να φαίνονται, αλλά φαινόταν μέσα από τα προϊόντα τους. Όποιος δεν τα review μου θα μπορέσει κάλλιστα να καταλάβει ποιες εταιρείες ήταν τότε. Οπότε για ένα χρόνο το εισόδημά μου σαν Σπύρος και το να προσφέρω στην οικογένειά μου συγκριτικά με άλλους YouTuber που πιθανόν είχαν γεμίσει όλο τους το background, και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό χωρίς να κρίνω κανέναν, ναι. Γιατί μία μέρα ένας YouTuber μου είπε ότι θεωρώ ηλίθιους τους χορηγούς των άλλων καναλιών. Όχι, προς Θεού, καμία σχέση. Έτσι είναι όπως το εκλαμβάνει καθένας. Είναι ότι εγώ εκείνον τον χρόνο, για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, το μόνο μου εισόδημα και η μόνη μου προσφορά στην οικογένειά μου, γιατί δεν έπαιρνα επιδόματα, δεν έπαιρνα τίποτα, ήταν να έχω έσοδα από το YouTube, λόγω του YouTube και από την πόλη σε αντιστάσεων. Νόμιμα, επίσημα, με τιμολόγια και με τα πάντα. Κρίθηκα γι' αυτό. Το πλήρωσα πολύ άσχημα γι' αυτό. Παρόλο που πλήρωνα και τα ΦΠΑ μου και όλα. Υπάρχουν κάλλιστα και τα τιμολόγια αγορών των τσιρμάτων των οποίων εισήγαγα τότε. Η επίθεση λοιπόν η οποία έχω δεχτεί όλο αυτό το διάστημα ήταν εξωφρενικά παράλογη. Δηλαδή κάποιος στη θέση μου παίζει να τα έχει παρατήσει όλες και να πει και όλες και να πει αντεγαμηθείτε ας πούμε, δεν γίνεται. Να πω όμως δε ότι συγκριτικά με τους τότε YouTuber δεν είχα κάποιο όφελος, δεν είχα κατάστημα, δεν είχα εταιρεία, δεν είχα τίποτα. Όχι απαραίτητος κακό, αλλά είδαμε πρόσφατα τι συμβαίνει σε ένα YouTuber ο οποίος είναι και επαγγελματίας. Ξεπερνάς εύκολα το όριο και τη γραμμή του να γίνεις μαλακά, το να ξεπεράσεις τα όρια. Πρέπει να έχεις πολύ διπλωματική από αυτή για να μπορέσεις να το κάνεις. Λίγοι το καταφέρνουν αυτό. Συγγνώμη, πρέπει να φτιάξω το μικροφωνάκι μου. Anyway, κρίθηκα, πολεμήθηκα πολύ και βλέπουμε ότι και τώρα τελευταία λόγω κάποιων νούμερων που
για να κάτσει κάποιος να ασχοληθεί τόσο πολύ ώστε θέλετε να το πείτε να βάλει ψεύτικα νούμερα. Οι προβολές μου στο τέλος άλλο λένε όμως. Ο διαγωνισμός ο οποίος έκανα, αν ήταν τότε ψεύτικα τα νούμερα, το μάξιμου των συμμετοχών ήταν 190 συμμετοχές περίπου. Άρα είχα 200 κάτι άτομα, άρα 190 δικαιολογούνταν. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι όλα όπως τα νομίζετε ή όπως θέλουν να νομίζουν κάποιοι άλλοι ή όπως έτσι νόμιζαν ότι τα κατάφεραν. Βασικά, ακόμα και άτομο δικό μου, το οποίο με ενόχλησε όταν μου το είπε, ήταν τις φάσεις να κάνω ένα τέτοιο βίντεο και να βγω να απολογηθώ. Να απολογηθώ γιατί δεν ξέρω. Το να απολογήσει για κάτι, βγήκα να απολογηθώ για κάτι συγκεκριμένο, σημαίνει ότι αναγνωρίζω το λάθος μου. Δεν έχω κανένα λάθος να αναγνωρίσω. Εδώ μία αναφορά κάνω. Να σε κάνω βίντεο για να περάσει η ώρα μου κάνω. Με αποτέλεσμα ότι βρεθήκαν κάποια άτομα τα οποία θέλησαν ακόμα και να με προστατεύσουν. Από τι δεν ξέρω, τέλος πάντων. Βλέπω όμως ότι, και σας το είπα και πριν, θέλω να γράψετε την άποψή σας κάτω στα σχόλια. Τελικά τι σας επηρεάζει τόσο πολύ? Τα άτομα τα οποία τόσο καιρό θέλατε να ανεβούν οι προβολές μου, ξαφνικά όταν ανέβηκαν οι προβολές μου δεν σας άρεσε, δεν το θεωρήσατε τιμίο? Βασικά σας ενδιαφέρει τόσο πολύ το νούμερο των προβολών? Έχετε να κερδίσετε κάτι από αυτό? Θεωρείτε ότι κάποιοι άλλοι ίσως είναι καλύτεροι από μένα και όπως μου γράψες ας πούμε για κάποιους είναι καλύτερο να πάει πεθανείς? Ναι, γιατί μου το γράψανε και αυτό. Έχω λάβει μηνύματα, messenger και δηλαδή, ας πούμε ότι με επώνυμα κιόλας από άτομα τα οποία πλέον θεωρούνται στην απέναντι πλευρά λόγω του σκηνικού τον παπάρα, το να κατανομαστώ, τα οποία πήραν θέση εκ μέρους του και μου έχουν στείλει κάποια μηνύματα του τύπου ένας το έγραψε ότι μπορείς απλά να πεθάνεις, κλείστο, κάνε, ράνε. Όχι, δεν θα το κλείσω για κανέναν άλλον εκτός κι αν εγώ αποφασίσω ότι χρειάζεται να το κλείσω. Έχασα τον ορμό μου. Είμαι εδώ, παραμένω εδώ, θα παραμείνω. Την Τρίτη πιθανόν θα κάνω και live κανονικά, εκτός και αν νιώθω τόσο σκατά που δεν μπορώ να κάνω. Εδώ θα είμαι όπως είμαι πάντα, αυτός που είμαι, με αυτούς που είμαι, γιατί παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να έχεις τις ανθρώπινες σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω σου. Ναι, ο ατμός τον παίζει, ο ατμός μπουλώνει, ο ατμός ενώνει, ο ατμός κάνει ό,τι θέλει. Ο ατμός είναι βασικά όπως στην καθημερινότητά μας. Όπως μια κατάσταση σε μια δουλειά, σε ένα εργασιακό περιβάλλον, στην καθημερινότητα με φίλους και αυτά, θα γνωρίσεις ανθρώπους που αξίζει να ασχοληθείς μαζί του και θα γνωρίσεις και ανθρώπους που δεν αξίζει να ασχοληθείς μαζί τους. Είναι δεδομένο. Εσύ κάνεις την επιλογή πάντα. Τι θες, τι είναι αυτό που θες να ακολουθήσεις στη ζωή σου. Εγώ κάθε Τρίτη όμως θα είμαι εδώ. Θα συνεχίζω κανονικά μέχρι εγώ να αποφασίσω ότι αυτό δεν μου κάνει άλλο. Οπότε, όσο και αν προσπαθείτε κάποιοι ή όσο και αν νομίζετε ότι είστε καλύτεροι από κάποιον άλλον, αναθεωρήστε, κοιτάξτε λίγο τον εαυτό σας στον καθρέφτη. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε μια αυτοαναγνώριση του τι βλέπετε στον καθρέφτη. Και ναι, δεν θα ήταν κακό ακόμα και να πείτε στον εαυτό σας που βλέπετε στον καθρέφτη chill out. Είσαι λίγο μαλάκας. Μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Έχεις τη δύναμη να κάνεις κάτι γι' αυτό. Βασικά μπορείς να πεις στον εαυτό σου ότι μπορείς να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Όχι για τους άλλους, για σένα. Οπότε σταματήστε να ασχολείστε με το τι κάνω και δεν κάνω εγώ και ο καθένας μας και κοιτάξτε λίγο την αυτοβελτίωσή σας. Κάποιοι, όλοι οι υπόλοιποι, συνεχίστε να κάνετε αυτό που κάνετε. Κάθεστε εδώ μαζί μας παρέα, να περνάμε ένα βράδυ της εβδομάδας μας όμορφα, ωραία. Να τα περνάμε ποιοτικά, μαλακιστικά, με παπάντζες, όπως λέει και ο φίλτατος συνάδελφος, πρόεδρος.
Αυτά βασικά θα μπορούσα να μιλάω για ώρες. Βασικά έχω πει πάρα πολλά άκυρα πράγματα. Βασικά αυτά είναι τα χάπια τα οποία παίρνω. Παίζει. Είναι 3 κουτιά. Τα έχω εκεί. Και βασικά δοκιμάζω και αυτά. Γι' αυτό νομίζω έχω καταλήξει έτσι. Το project day. Ναι. Σοβαρά τώρα, θα σας έκανα μια παρουσίαση, αλλά έχουμε φτάσει κανένα 25 λεπτό. Και είναι too much. Τσιμέ ψυχία. Ήταν ένα vlog, μια κατάθεση ψυχής. Πέρασε η ώρα μου. Τώρα θα ασχοληθώ εδώ λίγο με το μοντάζ. Να περάσει άλλο λίγο η ώρα μου. Για να πάω να παίξω με τα Xbox. Και μετά να δω καμία ταινία. Και μετά να ξαναπαίξω Xbox. Και μετά να δω την εκπομπή όποιον έχει απόψε το βράδυ. Και μετά να έρθει η επόμενη μέρα. Και μετά και μετά και μετά. Το γραφείο μου σας το έδειξα, σας το έδειξα. Μπουρδέλο είναι. Πρέπει να κάνω ολόκληρη κατασκευή. Έχω βάλει και τον υπολογιστή επάνω στο γραφείο. Έχω ένα ηχείο που το έχω αποσυνδέσει γιατί κάνει τζιτζίρισμα, κάνει βούητο και ψάχνω να βρω το γιατί και δεν βρίσκω το γιατί. Και είναι μόντιο στον Διακά, δεν θέλω να το αφαιρέσω. Γενικά πρέπει να κάνω πολλές αλλαγές. Μάλλον μου φαίνεται τώρα που είμαι μέσα θα κάνω αρκετές αλλαγές. GVFs is here. See you next time, bitches. Τα λέμε την επόμενη φορά. Δεν κλείνει από εδώ. Κλείνει από εδώ.